εδώ, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει Θεό. Σ' έχω κάνει Θεό. Λάθος επιλογή. Λάθος παρουσίαση. Λάθος ερμηνεία. Δεν φταίτε, αλλά δεν ματώσατε κιόλας. Και τι δεν είπανε. Το τι ακούσαμε, Παναγίτσα μου. Τι έγινε, Πέννη, ποιος πέθανε. Τι ποιος πέθανε, ρε, θα μας διώξουν. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Μα χάλια τα είπες. Τι να κάνω, δεν ήξερα να πάρω και ένα τέτοιο μαζί μου να κόψω το λαρύγγι μου. Δεν ματώσαμε, καταλαβαίνεις. Δεν ματώσαμε. Έχουμε πολλές εβδομάδες μπροστά μας για να ματώσουμε, για να αναγδυθούμε. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ήρθε το μήνυμα. Έχει έρθει. Λοιπόν, θα σου πω εγώ, θα λόγω ματώματος θα μας έχουν δώσει τη σπεγγιζίνα το ματωνό. No. Πιο χαμηλά, Λόλα. Βλάκα! Πιο χαμηλά, το είδες! Λόλα. Το έχω δει και στον πλάκα. Το είδες, το είδες! Τραγούδι Λόλα, Κωστής Μαραβέγιας. Το τραγούδι είναι πιο δύσκολο από τις προηγούμενες εβδομάδες. Ναι, γιατί πρέπει ο Αντώνης να πες πολύ χαμηλά. Πιο χαμηλά, Λόλα. Αυτό είναι. Πού το είδες, ρε. Το είδα. Το είδες. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τον Αντώνη και την Μπέννη. Σε κοπέλα, ήταν σε μια στέλα παιδική σου κολλητή. Πιο χαμηλά, Λόλα, πιο χαμηλά, Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά, Λόλα, πιο χαμηλά, Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Λα 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 λα. Φορά, είχε κάτι από ταινία. Είχε μια μανία με καπνό και αλκοόλ. Η δεύτερη φορά μια τρελή αποτυχία. Μια μεσοτυχία με πόνι στο εξοχικό. Πιο χαμηλά, Λόλα, πιο χαμηλά, Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά, Λόλα, πιο χαμηλά, Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Είμαι καλά, Λόλα, είμαι καλά, μαζί σου μια χαρά. Είμαι καλά, Λόλα, είμαι καλά, Λόλα, είμαι καλά, μαζί σου μια χαρά. Λόλα! Έλα. Ελάτε ρε παιδιά, τι τέλειο τραγούδι. Εδώ είμαστε. Αχ, τέτοιους Κυριακούς έχω κι εγώ, σαν τον Αντώνη. Καλησπέρα σας. Άλλη Πέννη. Κούκλα. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, αν και ο Αντώνης ήταν παραπονεμένος όλη την εβδομάδα. Να ξέρετε γιατί πήγε σε ένα πρωινό, έδωσε συνέντευξη στη ΦΕΚ. Όχι όλη την εβδομάδα. Ναι, χτες. Ναι, χτες. Και λέει, δεν είναι δυνατόν, λέει, να δίνει δεκάρι η Μαρία. Θα φύγουμε εμείς. Είπα. Πες το λίγο κλασικό ταυράκι μου, ωραία. Αφήστε το λίγο να παραπονεθεί. Λίγο να παραπονεθεί το ταυράκι μου. Πιο χαμηλά, Λόλα. Πιο χαμηλά, Λόλα. Ωραίο είναι αυτό το τραγούδι, αν και ήθελα να πείτε αυτό το γαλλικό, δεν ξέρω αν το πείτε ποτέ. Θέλω να μάθετε. Εγώ το έμαθα. Το μάθατε, ωραία, έχουμε και άλλο επεισόδιο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εγώ δεν θα πω, δεν θα ξεκινήσω από μένα, σε ποιον κριτή θα δώσω το λόγο. Θα ρωτήσω τον Αντώνη. Με ποιον να ξεκινήσω, Αντώνη μου. Για πες. Με τη Μαρία. Λοιπόν. Ξέρεις να φύγουν τα δύσκολα. Πώς τρως πρώτα αυτό που δεν σ' αρέσει για να μείνει το καλό για πάντα. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάνεις λάθος. Θέλω να μου πεις τι είπες. Τι είπα. Το πρωινό. Θα σου πω εγώ. Ναι, τι είπα. Ότι δεν είναι δίκαιο το δεκάρι που έβαλες και είναι σίγουρος ότι αυτή τη φορά θα φύγουν. Βέβαια, στεναχωρήθηκε πιο πολύ με τον Γιώργο Θεοφάνους, όχι με σένα. Ναι, αλλά στο βίντεο που είδα. Παρακαλώ.
Συμφώνησες ότι δεν ήσασταν καλοί. Το είδες μετά το άκουσες. Είχαμε φωνητικές αστοχίες, βέβαια. Α, το είπα. Okay. Το είπα. Τώρα είναι όμως καλύτεροι, αυτό έχει σημασία. Εμένα σήμερα μου άρεσαν. Ωραία. Έτσι, έτσι, έτσι. Είχατε και ενέργεια και καταλάβαινα ότι ερχόσασταν από μια εβδομάδα που τα πράγματα σας ρίξαν λίγο, αντισταθήκατε σε αυτό. Βέβαια, έτσι πρέπει να κάνουμε. Είπατε ένα κομμάτι του Κωστή Μαραβέγια που είναι εξαιρετικό, αυτοβιογραφικό, το έχει ζήσει αυτό το συνέστημα σε μια σχετική σχέση. Δεν ξέρω αν και εσύ, Αντώνη μου, το έχεις περάσει. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει λίγο αυτό. Λίγο πολύ, ναι. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Το ποτό της αμαρτίας, ναι. Ναι, το έχουμε πει όλοι. Όλοι. Να πω κάτι. Ίσως είναι δική μου ιδέα. Αισθάνομαι ότι η Πέννη, θα ήθελα μάλλον η Πέννη, να είναι λίγο πιο πίσω από τον Αντώνη. Για να είδα ένα κομμάτι όπου ήσασταν πάρα πολύ μαζί. Περίμενα λίγο τον Αντώνη να τον ακούσω μόνο του. Δεν τον χόρτασα, γιατί μου άρεσε και σε αυτό το τραγούδι. Θα ήθελα λίγο παραπάνω. Ήμασταν ακριβώς μοιρασμένοι πάντως. Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Αυτό λέει. Ναι. Είναι αυτό. Ήσουν εσύ παραπάνω. Αυτό λέει, ότι είσαστε ακριβώς μοιρασμένοι. Εμένα μου έλειψε να ακούσω τον άνθρωπο που διαγωνίζεται. Γιατί η Πέννη την ξέρω, την αγαπώ, τη θαυμάζω. Βεβαίως. Και σένα αγαπώ. Βέβαια, και θαυμάζω, η Πέννη, πρέπει... συγγνώμη Μαρία που σε διακόπτω, εκτός από, από φωνητικά και στιλιστικά προσπάθησε αυτή τη φορά να βοηθήσει τον Αντώνη να τον υποστηρίξει. Όχι, είναι πολύ καλή, αλλά επειδή διαγωνίζεται ο Αντώνης, θέλω περισσότερο κομμάτι, όχι μόνο στον Αντώνη, σε όλους τους ανθρώπους που διαγωνίζονται. Σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες, έτσι είναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως δεν είναι, ξέρεις, το είδαμε, το είπαμε και με τα παιδιά που μας βοηθάνε πάρα πολύ, τους αγαπημένους μας coaches. Να τους ευχαριστήσουμε όλους. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το είπαμε και μας άρεσε έτσι. Και να σου πω, δεν προλάβαμε ούτε να το σκεφτούμε αυτό που λες, αλλά έχεις δίκιο. Κρατήστε το στο μυαλό σας για τα επόμενα. Βεβαίως. Ωραία, εύχομαι να μην επηρεάσει τη βαθμολογία σας. Α, αυτό. Δεν μπορώ να σου πω. Θα σου πω σε λίγο. Δέσποινα. Σταμάτα, Τόνι. Μην κοιτάζεις έτσι και κάνεις. Δεν έχω κάνει κάτι. Λοιπόν, όχι. Αλλά είδα κάτι στο βλέμμα σου. Διάβασα δηλαδή κάτι στο βλέμμα σου. Όχι, όχι. Με το που άκουσα ότι θα πείτε αυτό το τραγούδι, είπα: α, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θεωρώ ότι αυτό του ταιριάζει απόλυτα. Ταιριάζει μάλλον στον Αντώνη απόλυτα. Έτσι έχει και μια θεατρικότητα, είναι πιο. Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής. Κάτι με μπέρδε, τώρα γι' αυτό ψάχνω τις λέξεις, κάτι με, επειδή εδώ κρίνουμε ένα σύνολο, ναι. Έτσι, δεν είναι καθαρά φωνητικό το διαγωνιστικό κομμάτι, και αστοχίες είχε στο πρώτο μέρος, αφού το έθεσες όπως και την προηγούμενη φορά, είχε και αστοχίες και σε αυτό το τραγούδι, σε αυτή την εμφάνιση, αφού λέω κάτι δεν γίνεται, κάτι δεν ακούνε καλά, έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον από εδώ. Και... Μωρέ, τους πέσανε τα μουτράκια, κοίτα. Όχι, γιατί να τους πέσουν. Καταρχάς, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Λέτε, φοβόστε ότι θα σας διώξουμε εμείς. Εσείς είστε ένα από τα αγαπημένα μας ζευγάρια και από ό,τι βλέπω εδώ στο πινακάκι μας... Είπα ότι οι πιθανότητες να φύγουμε από το παιχνίδι είναι ακριβώς οι ίδιες και με τους άλλους. Μπορεί να φύγουμε και αυτό το Σάββατο. Όχι, δεν είπα κάτι άλλο. Γιατί εισέπραξε ότι έχετε μία αγωνία ότι θα φύγετε. Όχι, διότι όχι. Είστε ένα από τα καλύτερα ζευγάρια που υπάρχουν. Καλά, μετά την Παρθένα. Αφήστε τα αυτά, θα τα δω στη βαθμολογία ναι, σας. Βέβαια. Κανείς δεν περίμενε και αυτό που συνέβη βέβαια ναι. Πέρυσι στην Παρθένα. Ακριβώς. Ωστόσο, για να μην μακρηγορώ, για μένα όλο αυτό είχε μία υπερβολή. Θα μιλήσω και για το στιλιστικό κομμάτι ακόμη, γιατί όλο αυτό δημιουργεί μία ατμόσφαιρα την οποία εισπράττουμε. Στο πιο χαμηλά, στο στίχο αυτό που λέει ο Κωστής, σε πήγε κάπου αλλού εσένα προφανώς. Για μένα είχε μία υπερβολή που δεν τη χρειαζότανε. Θα προτιμούσα... Και φωνητικά δηλαδή. Όχι, όχι, μιλάω για το... Στιλιστικά, η σκηνική παρουσία. Για σκηνική, ναι. Ναι. Από την κινησιολογία του κορμιού, που για μένα ξεπερνούσε λίγο το μέτρο, στην προσπάθεια να μεταφράσουμε το πιο χαμηλά Λόλα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά δεν ήταν, ενώ μουσικά είναι ένα κομμάτι που σας ταιριάζει πολύ. Γιατί γελάς ρε Αντώνη. Όχι, ακούω. Βλέπω ακούω. Ένα μηδίαμα στο πρόσωπο. Όχι, προσπαθώ και... να επεξεργαστώ αυτά που λες, ναι. Δέσποινα. Ωραία. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Αυτό. Ωραία. Συνολικά δεν ήταν κάτι το οποίο με ξετρέλανε. Αυτό. Απόλυτα σεβαστό. Αυτό. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι σε αυτό που λες. Παρακαλώ. Πολλές φορές τραγούδια ξέρεις που νομίζουμε ότι θα μας πηγαίνουν ή που νομίζουν οι άλλοι ότι θα μας πηγαίνουν, μας είναι πιο δύσκολα.
Είναι φοβερό. Αλήθεια στο λέω αυτό. Κοίτα, το σε έχω κάνει Θεό πάντως που είπατε την περασμένη εβδομάδα, σίγουρα δεν σας τέριαζε. Αυτό είναι μέσα σε αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε υπέροχα. Ρεπερτοριακά. Απλά εισέπραξα κάτι ενδυματολογικά και, και ερμηνευτικά που για μένα έχει μια υπερβολή. Αυτό. Ξεκάθαρα. Δεκτό και ευχαριστούμε πολύ. Σταμάτη. Συμφωνώ ότι καλά, είσαστε πολύ καλύτεροι από το προηγούμενο, δεν το συζητάω. Δεν είδα πολύ αυτά που, δηλαδή, πράγματα που μπορεί να υπήρχαν. Εμένα εκείνο που με σταμάτησε είναι αυτό που λέει η Μαρία, ότι πρέπει να είναι ο διαγωνιζόμενος μπροστά. Και δεν εννοώ στη διαμοίραση του στίχου, εννοώ και να είναι ο τόνος προς αυτόν. Τώρα, νομίζω φάνηκε ότι ο Αντώνης ήταν πιο πίσω, όχι γιατί είπε λιγότερα, αλλά όλο το τραγούδι ήταν κουρδισμένο στον τόνο το δικό σου. Και ο Αντώνης... Θες να πεις γι' αυτό. Νομίζω. Πίτερ, να πεις γι' αυτό. Δεν είναι, όχι, δεν ισχύει. Συγγνώμη, σταμάτη. Είναι ένας τόνος που ψάξαμε να βρούμε να μπορεί να βολευτεί και η Πέννη και εγώ. Ναι. Εκεί αδικήθηκες όμως. Εκεί βολεύτηκε η Πέννη, αλλά εσύ δεν βολεύτηκες. Δηλαδή δεν άκουσα τη φωνή σου, άκουσα ένα τόνο παρακάτω. Νομίζω. Κατά τα άλλα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν με ενόχλησε καθόλου το styling, ούτε η παρουσία σε μένα καθόλου. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Βίκη μου, αγάπη μου, λατρεία μου, μείνε στους Κυλιακούς του Αντώνη με τον μπλουζάκι. Για τη Βίκη το βάλα τον μπλουζάκι. Μπα και τσιμπήσω κανένα βαθμό. Να σου πω κάτι. Ήμουν ανάμεσα σε δύο βαθμούς. Το μεγάλο. Μόλις είδα ότι τύθηκες Νάσος, σου βάλα το μεγάλο. Α, έτσι. Έτσι. Μενόληπτη. Γιορτές έρχονται. Δώστε και σώστε. Λοιπόν, παιδιά μου, συμφωνώ με όσα είπαν εδώ τα φιλαράκια μου. Νομίζω ότι η παρουσίαση που εμένα μου άρεσε καπέλωσε την ερμηνεία. Δηλαδή, ωραία το είπατε, Αντώνη, τραγούδισες ωραία, αλλά σαν να αισθάνθηκα, εκτός και αν ήταν δέον, πες το μου, ότι είχες μια νευρικότητα, λίγο άγχος, δεν ήσουν πολύ όπως σε ξέρω εγώ. Μου φάνηκε. Είχες άγχος. Ένα σχετικό άγχος, όπως κάθε φορά που κάνουμε ένα ζωντανό... Ναι. Ναι, βέβαια. Okay. Είχα λίγο, βέβαια είχα. Λοιπόν, σας είχε μείνει στο μυαλό με αυτό το φλωράλ που κάμισε που φοράει συνήθως ο Κωστής και περιμένατε ένα άλλο, έτσι. Να στείλουμε και ένα φιλί στον Κωστή. Μια χαρά. Πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε. Βαθμολογία. Βίκη. 8. Ευχαριστούμε. Σταμάτη. 8. Ευχαριστούμε. Δέσποινα. 7. Ευχαριστούμε. Μαρία. 9. 32 βαθμούς, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Περάστε στη Λάουρα. Δεν θέλω παράπονα αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.